Κοίταξε, καταρχήν δεν μου αρέσουν οι μικροί. Ναι. Αν ήμουν όμως άντε 65. Δεν ξέρω πως άσουν 65. Όπως με βλέπετε ακριβώς. Με αυτά άντε τα λίγο μυαλά, αν ήταν 65. Λίγο... Δεν ξέρω, ναι. Να, κοίταξε. Κουκλάκι ζωγραφιστό το λέω. Παρακαλώ, δηλαδή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σου λέω, δεν ποτέ μου δεν κοίταξα μικρότερους. Πάντα ναι, οι άντρες μου ήταν πολύ μεγαλύτεροι. Παρόλο που είναι μικρότεροι. Πάρα πολύ, μα γιατί πάρα έχεις, πολύ. Δηλαδή, έχεις μια ζωντάνια και ένα ταπεραμέντο που τον εξητάρει τον άλλο. Με δείτε τώρα στα 40 μου. Στα 65 μου, 25 χρόνια μετά. Λοιπόν, έκλεισε αυτό το θέμα, δεν περνάς. Θα ήμασταν παιδιά, τι έκανε και είναι ξινός. Με είπε κακιά πεθερά. Σκέψου, λέει, αυτή να την έχεις κακιά πεθερά σε σχέση με την Αταλία. Ποιος το είπε αυτό. Λέγατε κάτι, σχολιάζεται. Είπα από το ίδιο πράγμα. Τι έκανε, παιδί μου, το έγραψα. Το πες. Στο μυρολόγιό μου, να το θυμάμαι. Γιατί τι της έγραψες, Αταλία, σχέση με ποτέ δεν κάνω κάτι στην Αταλία, παιδιά μου. Τότε γιατί το απλώς είναι... βλεπόμαστε πολύ αραιά και εγώ ήθελα πιο πυκνά, πώς να σου το πω, την αγαπώ. Να έχεις μια πιο συχνή επαφή. Πεθερά, τι πεθερά, εγώ πεθερά. Μαράκι, εγώ πάντως αν ήμουν σε μια διευθυντική θέση ενός καναλιού, θα σε είχα βάλει σίγουρα σε μία από τις επιτροπές των talent show, είτε αυτή λέγεται Ελλάδα Έχεις Ταλέντο, είτε λέγεται So You Think You Can Dance, γιατί πέραν το ότι έχεις τη γνώση, έχεις και μια τηλεοπτική προσωπικότητα. Πικάντη, κύριε παιδιά. Στον δηλαδή, μπορεί να κάνει ένα σχόλιο. Και είχαμε την αίσθηση ότι θα ήταν. Κάτι, μια τηλεφωνική επαφή υπήρξε. Μπορεί να είμαι guest, αλλά για πιστεύω το ότι. Dance, για το dance. Για το show, αλλά πιστεύω ότι στην κριτική επιτροπή θα μπορούσα να δώσω πολλά στα παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, τι να τα κάνουμε τα. Η τηλεφωνική επαφή αφορούσε τα διπλώματα. Δεν γίνεται, ας πούμε. Είμαι χορεύτρια, αριστούχος, σεμινάρια με τη Σίρλε Μακλέιν, έχω κάνει στην Αμερική. Να σας τα πω όλα για να καταλάβετε, ας πούμε. Η εθνική χορεύτρια της Ελλάδας, με λένε μερικοί. Και δικαίως. Γιατί ήμουν το τελευταίο ζωγάρι στην Νόση Ιωαννίδου, ας πούμε. Και κάπως αυτό. Έχω αναλωθεί... αυτόν, επειδή τηλεόραση κάνουμε και η τηλεόραση θέλει νούμερα, είσαι και μια περσόνα που θα πει και την εξυπνάδα, θα πει και σχόλια. Θέλω να πω ότι είμαι στην Αφθαλήνη. Νομίζω ότι είμαι ενεργό στοιχείο, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν, ρε παιδιά μου. Αλλιώς το βλέπουν. Θέλατε εσείς. Εγώ πάρα πολύ. Εγώ πάρα πολύ. Γιατί όταν ήμουν στο Femi Story, παιδιά, πέρασα πάρα πολύ ωραία και μου αρέσει πολύ γι' αυτό. Εγώ είμαι δασκάλα στη σχολή μου, ας πούμε, που έχω στην Αλεξάνδρα. Διδάσκω τα παιδιά, βγάζω χορεύτριες, δασκάλες. Ωραία παιδιά. Και τελικά ποιοι θα είναι αντί για σένα, ας πούμε. Δεν έχει την επιτροπή. Ο Μεταξόπουλος, ο Ιβάν Σβιτάιλος, ο Κωνσταντίνος. Θα είναι ο Μεταξόπουλος. Ο Πάνος, παιδιά, ναι. Ο Ρίγος και η Φουρέιρα. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Και ο Ιωάννης Μελισανίδης από ό,τι βλέπω. Εγώ κάνω άλλα τώρα. Εντάξει. Εγώ πάντως, αν μου τηλεφωνήσουν για guest, θα πάω και θα χορέψω. Μήπως δεν ήθελε η Δούκης άλλη ξανθιά στην κριτική επιτροπή. Αυτά τα έκανε μόνο η Βουγιουκλάκη. Μη είχε βάψει με ένα χρυνή σε μια ταινία. Αλήθεια, σε ποια? Στο πιο λαμπρό αστέρι. Κατάμαυρη, παιδί. Κατάμαυρη είμαι. Για να μην υπάρχει άλλη ξανθιά. Ναι, πάω. Ήταν όρος. Να σου το πω. Για να το φοβερό παρασκήνιο. Πάω. Γιατί εγώ το πάω για πλάκα για τη Δούκης, αλλά βγάλα μήνυση. Α, την αρμονιαστική του Παπαγγέλη που ήταν ερωτευμένη. Εγώ, το φυσικό μου, όταν γεννήθηκα ήμουν κατάξανθη και μετά σιγά σιγά, επειδή στην Ελλάδα δεν κρατάει το μαλλί το, ήμουν καστανή, ας πούμε, ναι. Καστανή ανοιχτή. Και πάω με συστήνει ο Σιλινάς να πάω να κάνω με το... Άκου να δεις τώρα, να κάνω την αρμονιαστική του Παπαγγέλη, μεγάλη ιστορία τότε για μένα, ας πούμε, που ήμουν μικρή. Υπήρξε και νεαρή πολύ. Υπήρξε το ιδίλιο τότε, υπήρχε. Ορίστε. Το ιδίλιο τότε υπήρχε. Εννοεί το ιδίλιο της Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Ναι, ναι. Ήταν έτσι, βέβαια. Και ξαφνικά, ξανθιά. Μου είχε γράψει η μαμά μου ένα φουστανάκι αυτό, με φουρό, ξέρω όπως ήταν έτσι κάπως. Και με βλέπει αυτή, λέει, αυτό το κορίτσι, αυτό το κορίτσι. Ήταν και στο κάστινγκ, λέει, πρέπει να περάσει και από τη δική της έγκριση. Ήταν στο κάστινγκ μπροστά. Βέβαια, βέβαια. Λέει αυτό το κορίτσι, λέει αυτό. Καλά λέει, γεια έλα Κώστα, Κώστα, ο Καραγιάννης δίπλα. Και ακούω κάτι φωνή, σας έχω πει ότι σε ταινίες που παίζω εγώ, άλλη ξανθιά δεν θα υπάρχει. Άκου. Τίποτα. Τι να κάνουμε, είναι πολύ καλή κυβέρνηση. Βάφτε τη μαύρη. Και με βάφουνε παιδιά. Κλάμα εγώ, κατράμι. Αν δείτε την ταινία, δεν την έχετε δει. Εγώ δεν σε αναγνωρίζω. Εγώ έχω δει 2.000 φορές την ταινία. Έχουμε δει, το πιο λαμπρό αστέρι, βρε Μέρη, που είναι ότι παίζει ταινία. Δεν μοιάζονται. Έχω βαφτεί. Μιλούσε, εσύ ήσουνα. Πώς μιλούσα, πω κανονικά, ρόλο. Εμένα κάτι μου θυμίζει. Αυτοί οι ρόλοι δεν έχουν σημασία για μένα, σημασία έχουν άλλα πράγματα. Για ποια βιογραφία, έχει τέτοιες ωραίες ιστορίες που ξέρεις μόνο εσύ και έχεις βιώσει στο πέρασμα της καριέρας. Για να τελεία. Εγώ
Όλα τα ξέρω. Αυτό είναι παρακάτω. Κοίταξε, έχεις μία ώρα στη διάθεσή σου. Πώς δεν έχουμε. Έχω κάνα τρίωρο μέχρι τη Μενεγάκη. Εντάξει, δεν θα προλάβουμε, αλλά πάντως... Έχω πέντε λεπτάκια. Αλλά... Να σου πω το πιο ουσιαστικά να σας πω, ναι, ναι. Κοίταξε, εγώ από 6 ετών ήμουν δίπλα στη Λαμπέτη Χορν. Έτσι. Ήρθε ο Κακογιάννης. Αυτά δεν τα έχω πει, παιδιά, ποτέ. Πώς το λέτε εσείς στην τηλεόραση, τηλεοπτικά. Ναι, ξεκλειδώναμε, πώς το λέτε, ξεκλειδώναμε. Ναι. Κάπως το λέτε. Δεν το λέτε κάπως. Ότι κάνει μια εξομολόγηση ψυχής, μιλάει πρώτη φορά για κάποια. Λοιπόν, ξεκλειδώνω. Από κάτω, εξομολόγηση. Καλεπέστα, δεν θα προλάβει. Ξεδιπλώνω. Δεν μιλάω γρήγορα. Όχι, αλλά μου. Ξεδιπλώνω το ταλέντο μου. Ωραία. Και μιλάς για τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, ακούστε. Να μιλάω μόνη μου τότε, μην μου κάνετε ερωτήσεις για να πούμε το παραμύθι. Αριστούχος στη σχολή της Ραλούς Μάνου, όπου έρχεται ο Μιχάλης Κακογιάννης και παίζανε τότε το έργο «Αριστοκρατικός δρόμος» και ζητούσαν ένα κοριτσάκι όπως είμαι εγώ. Πρέπει να πω ότι ήμουν πολύ ωραίο κορίτσι, μα πάρα πολύ και ωραίο κορίτσι, κύριε Φρακολιά μου. Ακόμη και τώρα. Λοιπόν. Με γούστο, κύριε Φρακολιά. Λοιπόν. Και μέσα σε 15 κορίτσια ο Κακογιάννης διάλεξε εμένα. Ένα κοριτσάκι που να χορεύει, να είναι έτσι και να μιλάει κάπως. Ένα χειμώνα λατρεμένο, με χρυσό μου λέει, χρυσό μου λέει. Είχε λίγο ένα τσεύδισμα η Έλλη Λαμπέτη όταν μιλούσε. Σ' αγαπώ πολύ, να προσέξεις, μην παχύνεις ποτέ μου λέει. Η Έλλη Λαμπέτη μιλούσε έτσι με το θου. Το οποίο το έκανε ας πούμε... Αλλά αγαπούσε τις γυναίκες, δηλαδή σου δίνει ωραία. Η Έλλη αλίμονο. Τι ήταν γυναίκες μωρέ, κοριτσάκι μου να σου λέω τότε. Λοιπόν, 6 ετών ήμουν αυτό και ζούσα και στο σπίτι της Λαμπέτη, να καταλάβεις. Γιατί? Γιατί ήταν πολύ μακριά το σπίτι μου, το και πατρικό. Και σε άφησε μαμά σου να μένεις με ξενώθηκε. Και μ' άφησε μαμά μου και πήγαινε πότε-πότε σχολείο. Πότε-πότε. Και ξέρεις τι ήταν τότε να παίζω με Λαμπέτη Χορ. Βέβαια. Με μεγάλη ιστορία. Μεγάλη και τώρα είναι μεγάλη ιστορία. Και τώρα είναι μεγάλη ιστορία. Να πες με Λαμπέτη Χορ τώρα. Έλα Παναγία. Λίγο δύσκολο είναι, αλλά τώρα. Δεν είναι εύκολο μια μάνα να αφήσει το παιδί της σε ένα σπίτι επειδή παίζει με τη Λαμπέτη. Η μάνα μου ήταν καλλιτέγνης. Δεν. Ναι. Α, είχε το... Λοιπόν. Ναι, είχε το γονίδιο προφανώς. Είχε... Ωραία, άρα στην βιογραφία σου βλέπουμε τέτοιες ωραίες ιστορίες. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας Σέξπιρ έπαιζα ένα τελώνιο. Έπαιξα στο Εθνικό Θέατρο, γνώρισα Μελίνα Μερκούρη, με έβαλε στο Εθνικό Θέατρο για ένα χρόνο. Έχω παράσημα, ρε παιδιά, έχω παράσημα. Και όταν άρα καμιά φορά στην επαγγελματική σου διαδρομή. Δεν, ίσως θέω κι εγώ. Τα μίνι, τα πολλά, τα μπικίνι έως αργά, τα playboy, τα διάφορα και αυτά. Κατευθύνει τον κόσμο και το προφίλ του καλλιτέχνη αλλού. Κυρίως λοιπόν θα δούμε την επαγγελματική σου διαδρομή ή θα αναφέρεσαι και στα κεφάλαια της προσωπικής σου ζωής. Η προσωπική μου ζωή είναι ανάμεσα. Εγώ, η ζωή μου, παιδιά, είμαι άρρωστη. Είναι νοσηρή η αγάπη μου και το πάθος μου για το θέατρο. Μάλιστα. Είναι λοιπόν, αρρώστια. Επειδή δεν θέλω να δικήσουμε αυτό το κομμάτι, προτείνω να κάνετε ένα rewind με αφορμή την βιογραφία, που είναι μια στήλη του Δημήτρη, για να πούμε πολλά περισσότερα, γιατί τώρα ο χρόνος μας πιέζει. Άμεσα. Και... Μας πιέζει, τι κρίμα, να έρθω και αύριο. Από μένα ναι. Από τις 8 το πρωί όμως, από την αργή. Τι θέλετε να πω ουσιαστικά. Και επιστρέφουμε με μία έκπληξη, δεν λέω τίποτα άλλο. Ναι.